Παρουσία του διοικητή ΑΣΔΕΔΕΝ, αντιστράτηγου Δημήτριου Χούπη, του διοικητή της 98 ΑΔΤΕ, υποστράτηγου Γρηγόριο Μπουτλιάκη και εκπροσώπων τοπικών αρχών, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε εντυπωσιακή νυχτερινή άσκηση του στρατού ΤΑΜΣ Βελεροφών 2022 με πραγματικά πυρά στο καμένο δάσος. Παρατηρούμε τα δύο ελικόπτερα αναγνωρίσεως, τα ΙΟΒΑ, τα οποία κινούνται. Ασκούμεθα σήμερα, κατευθυνόμενοι από την διατυπωθήσα παραδοχή του Βυργιλίου, αν θέλεις ειρήνης, ειρήνη, προετοίμαζε πόλεμο. Η νύχτα στις επιχειρήσεις διαδραματίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Διευκολύνει τις κινήσεις των στρατευμάτων και την επιτυχία του ευνηδιασμού σε σύγκριση με την ημέρα. Ας έρθουν νύχτα λοιπόν, για να δουν πώς πολεμούν οι στρατιώτες μας. Πυροβολητής αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την αναζήτηση στόχων, ελέγχει τα πυρά του ουλαμού και τηρεί ενήμερο το διοικητή της ύλης για την κατάσταση. Η άσκηση είχε στόχο την εκπαίδευση των μονάδων σε ιδιαίτερες νυχτερινές συνθήκες, καθώς απαιτούνται ειδικά όργανα σκόπευσης και παρατήρησης, ενώ οι ανάγκες συντονισμού, διοίκησης και ελέγχου είναι αυξημένες. Για την καταστροφή τους. Στην άσκηση συμμετείχε μεγάλο μέρος στελεχών και οπλητών θητείας της 98 ΑΔΤΕ με το σύνολο των οπλικών συστημάτων, επιθετικά ελικόπτερα, ελικόπτερα αναγνωρίσεως και μεταφοράς προσωπικού και ζεύγος αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας. Χειριστής αντερματικών όπλων, σας παρουσιάζω το αντερματικό γαλλογερμανικής κατασκευής Δευτέρας γενεάς Μίλαν, μεσαίου βεληνικούς, μέγιστο βεληνικές 2.000 μέτρα, βάρος όπλου 16.500, βάρος βλήματος 12 κιλά. Παρουσιάζω στρατηγέ το οπλικό σύστημα Κορνέτ ρώσικης κατασκευής και προελεύσεως. Είναι τρίτης γενεάς, βαρύ αντιαρματικό και αποτελείται από τρία κύρια μέρη. Από τρίποδα με τον εκτοξευτή, από τη θερμική διόπτρα και τον πύραυλο. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά μια άσκηση νυχτερινής εξάλειψης προγυφυρώματος και αεροπρογυφυρώματος. Είναι μια σύνθετη άσκηση στην οποία υλοποίησε 98 ΑΔΤΕ και την οποία την έχουμε και σε μια δεύτερο στάδιο μέσα στην επόμενη εβδομάδα σε σχέση με την ημερήσια εκτέλεση της συγκεκριμένης άσκησης. Οι συγκεκριμένες ασκήσεις θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι αποτελούν ένα μέρος της καθημερινής μας εκπαίδευσης. Όπως είδατε το βράδυ, ο συνδυασμός των πυρών, του συντονισμού και όλων της εξέλιξης των επιχειρήσεων απαιτούν ένα μεγάλο βαθμό εκπαίδευσης. Γι' αυτό θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι και με τις κατευθύνσεις του Αρχηγού ΓΕΘΑ και του Αρχηγού ΓΕΣ όλο το προσωπικό εκπαιδεύεται όπως θα πολεμήσει. Και εκείνο το οποίο θέλω να ξέρετε ότι εκπαιδευόμαστε, λειτουργούμε με σύνεση αλλά παράλληλα και με αποφασιστικότητα. Και να ξέρετε ότι σας διασφαλίζουμε ότι για όλους εμάς που υπηρετούμε στις ένοπλες δυνάμεις, από τον πρώτο, από την πρώτη της ηγεσίας μέχρι τον τελευταίο, η έννοια της φιλοπατρίας δεν είναι κάτι αόριστο. Υλοποιείται με την υπέρτατη των θυσιών, τη θυσία της ίδιας της ζωής μας. Άρα λοιπόν θα ήθελα να σας πω ότι είμαστε και σας διασφαλίζουμε ότι η ελληνική επικράτεια δεν είναι έτοιμη να παραχωρήσει ούτε σπίθα μία δάφους. Και όπως είδατε και την ημέρα και τη νύχτα. Η νύχτα δε είναι καλύτερο πεδίο για μας, γιατί εκπαιδευόμασταν από χρόνια στη νύχτα και στη νύχτα είναι το κύριο συμβάν το οποίο παρουσιάζει το μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Ο όγκος των πυρών, καταλάβατε και είδατε ότι είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά εξοντώνει τον εχθρό προτού καν δημιουργήσει οποιαδήποτε απειλή. Μετά το πέρας της άσκησης, ο διοικητής ΑΣΔΕΝ αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης ευχαρίστησε όλους τους στρατευμένους για την επιτυχία της άσκησης. Θέλω να ξέρετε ότι αποδείξατε ότι ο βαθμός εκπαίδευσης είναι τέτοιος
και σε τέτοιο βαθμό όπως θα πολεμήσουμε. Η νύχτα, όπως ξέρετε, έχει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, αλλά όπως ξέρετε, είμαστε και για το βράδυ και για τη μέρα. Κυρίως για το βράδυ, στην οποία άσκηση, την οποία ολοκληρώσετε με απόλυτη επιτυχία, αποδείξατε ότι καθημερινά διασφαλίζουμε ότι το ένδοξο παρελθόν όλου αυτού του υπέροχου σχηματισμού έχει μέλλον.